Σεβασμιότατε, δημοσιολογιότατε, κύριε Περιφερειάρχα, κύριοι Δήμαρχοι, στρατηγοί, συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, διοικητές των στρατιωτικών, λιμενικών, πυροσβεστικών και αστυνομικών αρχών, κυρίες και κύριοι αξιωματικοί των διευθύνσεων της Κρήτης, κυρίες και κύριοι εκπρόσωποι φορέων, αρχών, κυρίες και κύριοι αγαπητοί προσκεκλημένοι, σας ευχαριστώ για την τιμή που μου κάνετε να παρευρίσεστε στη σημερινή αυτή τελετή. Με ιδιαίτερη συγκίνηση λαμβάνω το λόγο να χαιρετήσω από αυτό το βήμα συνεργάτες, συναδέλφους, εκπροσώπους αρχών, εκκλησίας και φίλους, έχοντας ολοκληρώσει την πορεία μου στο σώμα της ελληνικής αστυνομίας που είχα την ευλογία να υπηρετήσω για 41 έτη. Αναπολώ το 1983, μόλις που είχα ολοκληρώσει τη στρατιωτική μου θητεία και η κατάταξή μου στη σχολή χωροφυλακής ήταν αρχικά μια βιοποριστική επιλογή, η οποία στην πορεία της έγινε μια επαγγελματική σταδιοδρομία. Σχολή υπαξιωματικών, αξιωματικών, σχολεία μετεκπαιδεύσεων, Πανεπιστήμιο Κρήτης, διοικήσεις υπηρεσιών και με τη βοήθεια του Θεού αποχωρώ από τα υψηλότερα σκαλοπάτια της ιεραρχίας του σώματος, που αγάπησα και υπηρέτησα με αφοσίωση. Είχα την τιμή να θητεύσω κοντά σε αξιόλογους προϊσταμένους και να συνεργαστώ με εκλεκτούς συναδέλφους που υπηρετούν με εντιμότητα, με πίστη, το σκοπό του σώματος στη διασφάλιση της τάξης και της προάσπισης των υπέρτατων αξιών της ζωής και της ασφαλείας. Όλα αυτά τα χρόνια στις υπηρεσίες που υπηρέτησα, βασικός μου γνώμονας ήταν το αίσθημα ευθύνης και η προσφορά στον πολίτη και στον τόπο. Ιδιαίτερα κατά την πολιετή μου θητεία στο τμήμα τροχείας, στοχεύσαμε μεθοδικά στη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων σε συνεργασία με φορείς, συλλόγους και σημαντικές δράσεις. Στη θητεία μου ως αστυνομικός διευθυντής επί εξαετία και 2 έτη ως Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Κρήτης, διαχειρίστηκα δύσκολες καταστάσεις. Ιδεχθεί εγκλήματα, εγκληματικές οργανώσεις, φυσικές καταστροφές, μέτρα πανδημίας, συλλαλητήρια, μέτρα υψηλών προσκεκλημένων και πολλά άλλα, και χρειάστηκε να πάρω σημαντικές αποφάσεις για την κοινωνία. Όμως πάντα καταφέραμε να τις φέρουμε εις πέρας με γνώμονα τον άνθρωπο και με σεβασμό στην πολυτιμότητα της ανθρώπινης υπόστασης. Ευχαριστώ τους συναδέλφους μου που με στήριξαν και υποστήριξαν το έργο μου, τις στρατιωτικές και πολιτικές υπηρεσίες που συνεργάστηκα. Είναι σημαντικό να γνωρίζεις πως το διαρκώς μεταβαλλόμενο κοινωνικό περιβάλλον έχει συνοδοιπόρους στο όραμά σου. Επίσης, σημαντική συνοδοιπόρη μου ήταν και η οικογένειά μου, η σύζυγός μου και ο γιος μου και οι κοντινοί μου φίλοι, επενδύσεις της ζωής μου που με ενθάρρυναν, τις που βλέπαν, ακόμα με έκλειναν, γιατί βλέπουν τον κόσμο με τα μάτια μου και με αφουγκράζονται με την ψυχή μου. Σε λίγες μέρες θα παραδώσω την υπηρεσιακή μου ταυτότητα και θα παραλάβω την πολιτική, κλείνοντας τον κύκλο μου ως ενεργεία αστυνομικός, ανοίγοντας ένα νέο. Εύχομαι σε όλους να είστε υγιείς και να αξιοθείτε να εκπληρώσετε τους στόχους σας. Αποχωρώντας, θέλω να συγχαρώ τον φίλο και χρόνια συνεργάτη μου Νίκο Σπυριδάκη, που προήλθε σε υποστράτηγο και ανέλαβε Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Κρήτης. Ένας επιτυχημένος αξιωματικός, ένας ευγενής και συνεπής άνθρωπος, με σημαντική πορεία, και είμαι σίγουρος ότι θα συνεχίσει να προσφέρει πολλά στον ιδιαίτερο τόπο μας, την Κρήτη, που όλοι αγαπάμε. Στρατηγέ, σου εύχομαι να έχεις υγεία, δύναμη και επιτυχία στο έργο σας. Ευχαριστώ πολύ.